Κυρίες και κύριοι, με τη σημερινή σύμβαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τροποποιούνται ορισμένα σημεία, δύο συγκεκριμένα, από την αρχική σύμβαση παραχώρησης, παύλα ιδιωτικοποίησης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, που, ας μην το ξεχνάμε, έγινε το 2018 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο σημείο είναι το ζήτημα του ιστορικού κτίριου του παλιού τελωνιακού σταθμού στο λιμάνι, ένα εμβληματικό πραγματικά κτίριο, του οποίου η λειτουργική αποκατάσταση καρκινοβατεί ή μάλλον δεν έχει καν ξεκινήσει, παρά τις δεσμεύσεις της αρχικής σύμβασης. Και ύστερα είναι το ζήτημα του προβλήτα 6 του λιμανιού, του οποίου επανακαθορίζονται για ακόμα μία φορά οι διαστάσεις, ώστε να υποδέχεται, όπως λέει το νομοσχέδιο, πλοία περισσότερων κατηγοριών σε αυτό. Επί της ουσίας δηλαδή, όπως επιβεβαίωσε και ο κύριος Υπουργός, πρόκειται για τεχνικού χαρακτήρα ζητήματα, τα οποία ωστόσο αποκτούν και έχουν και μια πολιτική διάσταση στο γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Με τη σημερινή σύμβαση αλλάζει απλώς το χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση του τελωνιακού σταθμού, καθώς επίσης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αλλάζουν του έκτου προβλήτα. Τι προέβλεπε η αρχική σύμβαση παραχώρησης το 2018? Ότι το αργότερο, μέχρι την πρώτη επέτειο της ημερομηνίας έναρξης ισχύως, να έχει μεριμνήσει, ο παραχωρησιούχος δηλαδή, για την εκπόνηση για λογαριασμό του από κατάλληλα καταρτισμένους μηχανικούς διεξοδικής μελέτης στατικής αποκατάστασης του παλαιού τελωνιακού σταθμού και το αργότερο μέχρι την τέταρτη επέτειο της ημερομηνίας έναρξης ισχύως να έχει μεριμνήσει για την κατασκευή και υλοποίηση του συνόλου των εργασιών αποκατάστασης. Η πρώτη επέτειος ήταν το 2019, πάει αυτή και πέρασε, πέρασαν και άλλα τρία χρόνια, ήρθε και το 2022, αλλά δεν ολοκληρώθηκε καμία εργασία κατασκευής και αποκατάστασης του παλιού τελωνίου της Θεσσαλονίκης στο λιμάνι. Και τώρα φέρνεται μια παράταση αυτής της προθεσμίας για μέχρι τα τέλη του 2023. Όσο για τον εκ νέου επανακαθορισμό των διαστάσεων του προβλήτα 6, με την αύξηση του μήκους του νέου πρόσθετου κρυπιδώματος και μείωση του πλάτους της πρόσθετης χερσαίας ζώνης, όπως λέει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αναρωτιόμαστε και αναρωτηθήκαμε και στην Επιτροπή, άραγε αυτό σε τι θα ωφελήσει τους αυτοαπασχολούμενους αυτοκινητιστές, τους εργαζόμενους οδηγούς των φορτηγών αυτοκινήτων, οι οποίοι ταλαιπωρούνται για ώρες στις ουρές φορτοεκφορτώσεων του λιμανιού? Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, πότε θα τελειώσουν οι πολλοί ώρες αυτές καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία αυτών των επαγγελματιών? Πότε θα ασχοληθείτε επιτέλους με το ζήτημα αυτό? Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Μπορεί ο κύριος Υπουργός να κατηγορεί, όπως και έκανε στις επιτροπές, τα υπόλοιπα αστικά κόμματα ως δήθεν εχθρικά στις ιδιωτικοποιήσεις των λιμανιών, νομίζουμε όμως ότι τα αδικεί κατάφορα, καθώς η σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, δηλαδή η ιδιωτικοποίησή του, ολοκληρώθηκε και ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2018 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο 4522. Από το κόμμα δηλαδή εκείνο, το οποίο υποκριτικά, όπως αποδείχτηκε, κάποτε ανέβαινε στα κάγκελα εκείνου του λιμανιού για να μην ιδιωτικοποιηθεί. Φυσικά ο νόμος αυτός του ΣΥΡΙΖΑ, ο 4522, ψηφίστηκε με ενθουσιασμό και από τη Νέα Δημοκρατία. Αλίμονο. Όπως όμως εξ αρχής είχε επισημάνει το κόμμα μας, το ΚΚΕ, το οποίο και καταψήφισε τότε φυσικά την παραχώρηση παύλα ιδιωτικοποίηση, 4 χρόνια πλέον μετά την παραχώρηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες μεγαλοεπιχειρηματίες, διαψεύστηκαν παταγωδώς και όλα τα μεγάλα λόγια περί ωφελημάτων τάχα του λαού, της πόλης, αλλά και των εργαζομένων στο λιμάνι. Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι, με τα σωματεία τους, ολοένα και συχνότερα καταγγέλουν
και την έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού, αλλά και την αυξανόμενη εντατικοποίηση της δουλειάς τους, μα και την έλλειψη των μέτρων ασφάλειας στην εργασία τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι του 2021, το φετινό καλοκαίρι σημειώθηκαν άλλα 4 εργατικά ατυχήματα στο λιμάνι, τα οποία βέβαια και φωνάζουν για τη λήψη επιγόντων μέτρων προστασίας, ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας σε αυτό το λιμάνι της αγωνίας της Θεσσαλονίκης. Βλέπετε, τα μέτρα ασφάλειας της εργασίας και υγιεινής σε τέτοιους τεράστιους, επιβαρημένους και επικίνδυνους εν τέλει χώρους δεν θεωρούνται από τις αστικές κυβερνήσεις άξια λόγου ώστε να συμπεριλαμβάνονται σε τέτοιες συμβάσεις ιδιωτικοποιήσεων ή παραχωρήσεων. Γιατί δηλαδή να μην είναι στις συμβατικές υποχρεώσεις ή τις υποχρεωτικές επενδύσεις, παραδείγματος χάριν, και η ασφαλής λειτουργία του βαρέως ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Γιατί? Επειδή λοιπόν τα εργατικά ατυχήματα, ή μάλλον πιο σωστά τα εργοδοτικά εγκλήματα, γιατί τέτοια είναι, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αλλά πόσο ξέρουμε και στο λιμάνι της Αθήνας, του Πειραιά, συγγνώμη, αυξάνονται επικίνδυνα, απαιτείται, κύριε Υπουργέ, και έχετε την πολιτική ευθύνη γι' αυτό, απαιτείται να ληφθεί κάθε μέτρο ώστε να αποκατασταθεί ή να αντικατασταθεί κάθε προβληματικό μηχάνημα στους εργασιακούς χώρους του λιμανιού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η στοιχειώδης ασφάλεια στην εργασία. Πρόκειται για μια ιδιωτικοποίηση, η οποία φυσικά υπακούει στις γενικότερες στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πέρα από την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, εντάσσεται και στους γενικότερους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή για το γεωστρατηγικό έλεγχο περιοχών και δρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων και ενέργειας, σχεδιασμούς βεβαίως οι οποίοι πυροδοτούν και εντάσεις στην περιοχή και ευρύτερα, όπως βλέπουμε. Ταυτόχρονα, υπηρετεί και τους σχεδιασμούς του εγχώριου κεφαλαίου αλίμονο για τη μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο συνδυασμένων μεταφορών. Όλος αυτός ο πυρετός της δράσης του κεφαλαίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ασφαλώς και θα φέρει. Φέρνει ήδη τεράστια κέρδη. Μόνο που αυτά δεν είναι για τους εργαζόμενους, αλλά είναι για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Το δείχνει περίτρανα και το παράδειγμα της Κόσκο στον Πειραιά, όπου η ιδιωτικοποίηση προηγήθηκε, το δείχνει κάθε μέρα και το ιδιωτικό πια εμπορικό λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Να γιατί πανηγύρισαν και χειροκροτάνε την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού στη Θεσσαλονίκη τόσο οι βιομήχανοι όσο και οι μεγαλοεξαγωγείς, οι μεγαλέμποροι, τους είδαμε προχθές στους φορείς να υμνούν και αυτή την τροποποίηση, όπως υμνούσαν και την αρχική σύμβαση παραχώρησης του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως τα κόμματά τους και οι κυβερνήσεις τους. Αλλά και η κριτική, ας για να σταθούμε λιγάκι, και η κριτική των και η στάση των υπολείπων αστικών κομμάτων απέναντι στη σύμβαση και στην τροποποίηση, ποια είναι? Πέρα από την ηχηρή απουσία σήμερα εδώ στην Ολομέλεια των λαλίστατων κατά τα άλλα, κατά του νεοφιλελευθερισμού βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, από όσο μπορούμε να δούμε και από όσο είδαμε και στον κατάλογο μιλητών, είναι πραγματικά ηχηρή η απουσία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ της Θεσσαλονίκης, με μία εξαίρεση. Όχι μόνο τα αστικά κόμματα δεν αμφισβητούν την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, την πολιτική της παραχώρησης δημόσιου πεδίου και χώρου σε ιδιώτες επενδυτές για την ενίσχυση των κερδών τους, αλλά, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, σας κάνουν και κριτική, γιατί αυτό δεν το κάνετε με επιμέλεια. Και έτσι καθυστερείτε, λέει, το ξεδίπλωμα της ιδιωτικονομικής λειτουργίας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε προχθές στην Επιτροπή ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το διαβάζω επιλέξη από τα πρακτικά, ότι οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων που προβλέπονται από τη σύμβαση παραχώρησης, για οι καθυστερήσεις για εμάς, για το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, υπονομεύουν τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του έργου. Ενώ ήταν φανερή και η αγωνία του έτερου ομιλητή, ένας μέχρι τώρα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε,
για τις καθυστερήσεις που εμφανίζονται στη σύμβαση ιδιωτικοποίησης και οι επενδύσεις στο λιμάνι δεν προχωράνε, όπως είπε με παράπονο. Συμπέρασμα. Όλα τα αστικά κόμματα είστε τόσο στοιχισμένα στη σημερινή στρατηγική του κεφαλαίου που δεν έχετε περιθώρια ούτε καν για κάποιους έστω φραστικούς ελιγμούς. Μα τόσο στοιχισμένοι. Βεβαίως, την απάντηση, και μάλιστα προκαταβολικά προχθές, στις αιτιάσεις της αστικής αντιπολίτευσης ή μάλλον καλύτερα της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης, είναι ο ακριβέστερος όρος, την έδωσε η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά και είπε το εξής. Εξετάζουμε, λέει, ως κυβέρνηση, ως Νέα Δημοκρατία, εξετάζουμε με μεγάλη προσοχή κάθε γραμμή των συμβάσεων, μάλιστα. Στεκόμαστε με κατανόηση στις ειδικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι παραχωρησιούχοι ιδιώτες. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι δείχνεται ιδιαίτερη κατανόηση σε αυτούς. Στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων σε ένα πολυσύνθετο και ρευστό διεθνές περιβάλλον το οποίο αντιμετωπίζουν αυτοί οι καημένοι οι παραχωρησιούχοι. Αυτό είναι αλήθεια. Σας το αναγνωρίζουμε. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι μονάχα δικό σας προνόμιο της κυβέρνησης, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς έχετε το θάρρος και το λέτε. Και καλά κάνετε. Αλλά όπως έδειξε και η πρόσφατη πείρα, αφορά σε οποιαδήποτε αστική κυβέρνηση, όπως και αν λέγεται. Αστική κυβέρνηση, η οποία αναλαμβάνει βεβαίως να διαχειριστεί τις υποθέσεις του αστικού κράτους, στις οποίες προτεραιότητα έχουν πάντα, μα πάντα, οι υποθέσεις των επιχειρηματικών ομίλων, των επενδυτών και έπονται οι υπόλοιποι. Των επενδυτών, όπως τους λέτε εσείς. Έτσι εξηγείται, και δεν είναι καθόλου παράξενο, που την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί, έτσι εξηγείται γιατί την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού και της Θεσσαλονίκης, αλλά και του Πειραιά, δύο εμβληματικές δηλαδή ιδιωτικοποίησεις, δεν τις ολοκλήρωσε η Νέα Δημοκρατία, αλλά τις ολοκλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσο και αν προσπάθησε αυτό να το κρύψει, κάτω από το φερετζέ της δίκαιης ανάπτυξης, από την οποία τάχα θα ωφεληθούν όλοι κτλ. Κτλ. Πολύ απλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κόμμα και αυτός της αστικής διαχείρισης, πλέον δεν μπορεί παρά να υλοποιεί τον εκάστοτε σχεδιασμό της αστικής τάξης, να πιέζει για αυτόν τον σχεδιασμό και να αγωνιά για την εφαρμογή του. Θα αναπτυχθεί καπιταλιστικά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με την ιδιωτικοποίησή του? Θα φέρει δηλαδή κέρδη? Γιατί αυτό σημαίνει η καπιταλιστική ανάπτυξη, να φέρνει κέρδη. Αλλιώς δεν υπάρχει ανάπτυξη. Ασφαλώς και θα φέρει, φέρνει ήδη, όπως είπαμε, τεράστια κέρδη, αλλά όχι για το λαό. Για τους επιχειρηματικούς ομίλους, γι' αυτό και το κεφάλαιο, οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι εκπρόσωποι τους το στηρίζουν. Υπάρχει όμως και μία ακόμη πλευρά, η οποία αφορά το λιμάνι της πόλης της Θεσσαλονίκης. Αυτό το λιμάνι βρίσκεται σε μια περιοχή, στη Βόρεια Ελλάδα δηλαδή, όπου εξελίσσονται τεράστιοι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί για τον έλεγχο αυτής της περιοχής, ευρύτερα στα Βαλκάνια, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία, την Κίνα. Έτσι, ο ρόλος του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο αυτού του λιμανιού, αλλά και τα υπόλοιπα λιμάνια, αυτή η περιβόητη αγνατία των λιμανιών, δηλαδή Ιγουμενίτσα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη. Για την Αλεξανδρούπολη βεβαίως να θυμίσουμε, ή μάλλον είναι σχεδόν βέβαιο ότι καταλήγει τελικά στα χέρια των Αμερικανών. Το λιμάνι μιας πόλης η οποία μετατρέπεται ταχύτατα σε πολεμική βάση, ορμητήριο των Αμερικανοανατοϊκών, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την πόλη και την περιοχή. Ο ρόλος λοιπόν του λιμανιού της Θεσσαλονίκης κάτω με αυτό μάλλον το πρίσμα γίνεται εξαιρετικά κρίσιμος. Καταλαβαίνουμε και λοιπόν γιατί έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ ως ένα οικονομικό, ως ένα πολιτικό, αλλά και ως ένα στρατιωτικό κέντρο και επιτελείο. Καταλαβαίνουμε όμως και κάτι ακόμα. Καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνη είναι η ιδιωτικοποίηση μιας στρατηγικής πύλης εισόδου και εξόδου της χώρας. Μια τέτοια είσοδο και έξοδο να τη δίνει στα χέρια ενός ιδιώτη. Είναι κρίσιμη για την άμυνα, για την ασφάλεια του λαού και της χώρας. Και μάλιστα ιδιαίτερα τώρα που το θερμόμετρο στην περιοχή έχει ανέβει πάρα πολύ. Το
Τώρα, μπορεί να καλλιεργεί η κυβέρνηση προσδοκίες στο λαό της πόλης. Οι χιλιάδες όμως άνεργοι της Θεσσαλονίκης δεν έχουν τίποτα να περιμένουν. Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Και τα διαλυμένα εργασιακά δικαιώματα που ισοπεδώσατε όλοι σας με τους νόμους σας. Και οι ομαδικές απολύσεις. Και οι περιορισμοί στην απεργία και το τσάκισμα των μισθών. Όλα αυτά θα είναι εδώ όταν θα αναπτύσσετε καπιταλιστικά το λιμάνι για να ξεσκεπάζουν κάθε ώρα και στιγμή το δίκαιο πρόσωπο, λέμε τώρα, της ανάπτυξής σας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο λιμάνι εργάζονται πλέον και 250 εργολαβικοί εργαζόμενοι, σύμφωνα με τον κύριο Υπουργό. Αλλά αυτοί, ξέρετε, εργάζονται χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα και μένουν εκτός συλλογικών συμβάσεων. Ούτε για μια στιγμή, λοιπόν, να μην πιστέψει ο λαός της Θεσσαλονίκης τα ψέματα της κυβέρνησης και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων που στηρίζουν με νύχια και με δόντια αυτήν την ιδιωτικοποίηση και βάζουν πλάτη. Εμείς, ως ΚΚΕ, όπως καταψηφίσαμε την αρχική σύμβαση της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, καταψηφίζουμε φυσικά και την σημερινή της τροποποίηση. Την καταψηφίζουμε γιατί πρόκειται για μια αρνητικότατη εξέλιξη για το λαό και τους εργαζόμενους της πόλης. Θετική μονάχα για το κεφάλαιο. Και ρωτάμε το εξής. Μπορεί άρα για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όλα τα λιμάνια, οι υποδομές της χώρας, να γίνουν μοχλός πραγματικής ανάπτυξης και ευημερίας, όχι γενικά και αφηρημένα, αλλά για τους εργάτες και τις λαϊκές οικογένειες, για τις ανάγκες τους, να προσφέρουν δηλαδή, να προσφέρει αυτή η ανάπτυξη σταθερή δουλειά με δικαιώματα, να γίνουν μοχλός συνολικά κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης για όλο το λαό της περιοχής. Μπορεί να γίνει αυτό? Η απάντηση είναι ναι. Βεβαίως και μπορεί. Μόνο όμως εφόσον η αξιοποίησή τους δεν γίνεται με όρους καπιταλιστικούς χάρη της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου, όπως γίνεται δηλαδή τούτη ακριβώς τη στιγμή, αλλά όταν ο ίδιος ο λαός θα βρεθεί και θα πάρει το τιμόνι της εξουσίας και τα μέσα παραγωγής βέβαια, και η εξουσία του θα είναι απαλλαγμένη από το καπιταλιστικό κέρδος. Δεν θα υπάρχει. Αυτή είναι η ρίζα του κακού που ζούμε. Απαλλαγμένη από το καπιταλιστικό κέρδος, μόνο τότε θα μπορέσει να οργανώσει την κοινωνική του παραγωγή, να τη σχεδιάσει κεντρικά, επιστημονικά, και αυτή την παραγωγή να τη θέσει στην υπηρεσία όχι των κερδών, αλλά των αναγκών της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. Αυτό λέγεται σοσιαλισμός βέβαια και είναι ό,τι πιο αναγκαίο αλλά και ό,τι πιο όριμο σήμερα στους βάρβαρους καπιταλιστικούς καιρούς που ζούμε. Σας ευχαριστώ.